Λοιπόν, μπορούμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή Κώστα Γρήβα, καθηγητή γεωπολιτικής στη Σχολή Ευελπίδων. Μόλις έχουμε και τον καθηγητή αγροτικής ανάπτυξης και πρώην δήμαρχο Λαρισαίων, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζανακούλη, να τον βγάλουμε και αυτόν στον αέρα ταυτόχρονα. Θέλω, κύριε Γρήβα, να ξεκινήσουμε από το επίδικο ζήτημα της ημέρας, για το οποίο έχει ξεσπάσει πόλεμος, δικαίως έλεγα, μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ξαφνικά μάθαμε από τον Γερμανό καγκελάριο ότι η ελληνική κυβέρνηση αντικαθιστά τα οχήματα μεταφοράς, τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς πεζικού και τα στέλνει στην Ουκρανία, περιμένοντας να πάρει γερμανικά πιο σύγχρονα, είναι αλήθεια, και με μεγαλύτερες δυνατότητες. Ωστόσο, αυτό δεν θα έπρεπε να έχει ανακοινωθεί επισήμως από την ελληνική κυβέρνηση? Γιατί αυτά γίνονται εν κρυπτό? Τι συμβαίνει? Και, εν πάση περιπτώσει, τι εικόνα έχετε εσείς για το θέμα της μεταφοράς ελληνικού οπλισμού προς την Ουκρανία? Από πού γίνεται αυτή η μεταφορά? Αν αυτή η μεταφορά αφήνει κενά, εγώ δεν θέλω να το πιστέψω. Και αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, πώς θα καλυφθούν αυτά τα κενά? Πάντως, εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει ελληνική κυβέρνηση η οποία στέλνει όπλα στην Ουκρανία κατ' εντολήν των συμμάχων μας και δεν λαμβάνει υπερπολαπλάσιες ποσότητες όπλων υψηλότερης τεχνολογίας και πιο ισχυρών για να αντιμετωπίσουν τον Τούρκο, που είναι η άμεση απειλή. Ναι, καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Κοιτάξτε, είναι σίγουρα και εγώ, όχι ως καθηγητής, ως απλός πολίτης, έτσι ενοχλούμε να μαθαίνω από ξένες κυβερνήσεις, και είχαμε και το προηγούμενο των Αμερικανών. Να καλωσορίσω στην συντροφιά μας, κύριε καθηγητά, μου επιτρέπετε, και τον επίσης καθηγητή αγροτικής ανάπτυξης και πρώην δήμαρχο Λαρισαίων, τον κύριο Κώστα Τζανακούλη, με τον οποίο μόλις ολοκληρώσω μαζί σας θα μιλήσουμε για το τεράστιο επισιτιστικό ζήτημα, διότι η Ελλάδα, η οποία εξήγαγε μέχρι τη δεκαετία του 80 μαλακό σιτάρι, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε ψωμί. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε σε λίγο, αλλά πάμε στα στρατιωτικά θέματα μαζί σας πρώτα. Κοιτάξτε, από καθαρά επιχειρησιακής άποψης, η αντικατάσταση αυτών των συγκεκριμένων, των παλαιών σοβιετικών τεθωρακισμένων, που παρεμπιπτόντως και αυτά τα είχαν πάρει από τη Γερμανία, τον BMP-1, με τα νεότερα, τα Μάρντερ, είναι κάτι... Νομίζω αυτά προέρχονται από την Ανατολική Γερμανία. Ακριβώς, από τα θέματα της Ανατολικής Γερμανίας. Yes. Με την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Βρέθηκαν οι Γερμανοί με ένα τεράστιο στόκ και μας δώσανε. Έτσι. Είναι σαφές κάτι θετικό. Επίσης, αν συνδυαστεί με αυτό που αποφάσισε σήμερα το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, δηλαδή τον εξυγχρονισμό των παλαιοτέρων Λεοπαρδίου Α4 στο... Και αυτό είναι σημαντικό. Ακριβώς. Και την παραγωγή. Εδώ είμαστε υπέρ. Είμαστε, και εγώ τουλάχιστον είμαι υπέρ, και μάλιστα θα έλεγα εντόνως, έτσι, με φανατισμό υπέρ. Λοιπόν, και της παραγωγής στην Ελλάδα ενός νέου τεθωρακισμένου οχήματος μάχης, οπότε σε αυτό το πλαίσιο είναι κάτι θετικό. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε, υπάρχουν πολλές, έτσι, ασάφειες αναφορικά με το τι είδους οπλισμός δίνεται στην Ουκρανία. Νομίζω πάλι ως πολίτης και ως παλαιός δημοσιογράφος θα έλεγα ότι η κυβέρνηση πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό της, να πει τι ακριβώς έχει δοθεί, ώστε να μην αφήνει να διαιωνίζονται φήμες για κρίσιμα οπλικά συστήματα που ακούγονται, που εγώ δεν πιστεύω ότι έχουν φύγει από το ελληνικό οπλοστάσιο. Οπότε νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να έχει μια επικοινωνιακή στρατηγική, να μην αφήνει αυτές τις φήμες να διαιωνίζονται και να μην βλέπουμε ξένες κυβερνήσεις να μας ενημερώνουν για τα τεκτενόμενα στη χώρα μας. Στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, αυτή η συνεχόμενη παραχώρηση οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία είναι μια παρακινδυνευμένη ενέργεια. Μας βάζει ολοένα και πιο βαθιά σε αυτή τη σύγκρουση. Μας ταυτίζει ολοένα και περισσότερο με τον αμερικανικό παράγοντα. Μηδενίζει, εγώ θα έλεγα, τοποθετεί κάτω του μηδενός σχέση μας με τη Μόσχα, αλλά και αυτό θα το δούμε στο μέλλον. Δηλαδή, εάν αυτή η προσέγγιση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η άκρατη προσέγγιση, συνδυαστεί με μια πολιτική αντεπίθεση ενάντια στην Τουρκία, η οποία γίνεται ολοένα και πιο ανεξέλεκτη, πλέον δηλαδή δεν κρατάει ούτε τα προσχήματα. Ο υβριδικός πόλεμος εναντίον της Ελλάδος έχει μπει έχει φτάσει σε νέα ύψη, τότε θα συζητήσουμε. Αλλιώς παραμένει μια ενέργεια εξαιρετικά παρακινδυνευμένη, κατά την άποψή μου, για να το πούμε. Πάντως, εγώ πιστεύω, κύριε Γρήβα, κύριε καθηγητά, ότι με βάση το γεγονός ότι η Ελλάδα προσφέρει τόσα πολλά δίπλα στην Αμερική, στην προσπάθεια της ενίσχυσης της Ουκρανίας. Όπως είπατε, μπαίνει καθαρά στο μάτι και στο στόχαστρο της Ρωσίας για ό,τι προσφέρει. Η Ελλάδα θα έπρεπε εδώ και τώρα να απαιτήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να εγγυηθούν την ασφάλεια των συνόρων της Ελλάδος έναντι τρίτων. Καθαρές κουβέντες. Καθαρές κουβέντες. Και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Άμεσα. Και πρέπει να γίνει όχι μόνο για θεωρητικούς, αλλά και για πρακτικούς λόγους. Διότι η δική μου εκτίμηση ως πρώην Υπουργού Άμυνας και ως ανθρώπου που γνωρίζει τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά είναι ότι ο Ερντογάν θα κλιμακώσει όχι μόνο ρητορικά, αλλά θα κλιμακώσει στην πράξη. Θα έχουμε πολεμικές ενέργειες του Ερντογάν σε βάρος της Ελλάδος και η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να υποχωρήσει, αποδεχόμενη και εκτιμένα της Τουρκίας πλέον σε βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να αντιδράσει υπό όρους δυσμενείς για τη χώρα μας. Λοιπόν, εγώ το επισημαίνω, το λέω δημόσια, προειδοποιώ την κυβέρνηση και πιστεύω ότι θα αντιδράσει με τον σωστό τρόπο. Και εγώ φοβάμαι ότι η Τουρκία, για την ακρίβεια είμαι σίγουρος, ότι η Τουρκία θα κλιμακώσει έτσι περαιτέρω. Δηλαδή είναι απολύτως σίγουρο. Και το κακό είναι ότι όσο συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, όπως είπατε ακριβώς, κάποια στιγμή η Τουρκία θα επιλέξει μια στιγμή που θα θεωρήσει ότι είναι αυτή που βολεύει την τουρκική στρατηγική και τότε θα περάσει σε μια ελεγχόμενη από αυτήν πολεμική αναμέτρηση. Όταν αφήνεις 100% την πρωτοβουλία στον αντίπαλο, τότε είναι συνταγή καταστροφής. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα της αντεπίθεσης και ελπίζω ότι ειδικά αυτή η κυβέρνηση θα το καταλάβει. Και κάνει για να κατοχυρώσουμε την ειρήνη. Για να κατοχυρώσουμε την ειρήνη. Ακριβώς. Λοιπόν, πάω στο άλλο μεγάλο θέμα. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά στην αρχή μιας παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης, η οποία, κύριε καθηγητά, κύριε Τζανακούλη, θα πλήξει και την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, η οποία... Καλησπέρα και στον κύριο Γρήβα, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Η Ελλάδα, προσέξτε, η Ελλάδα τη δεκαετία του 80 εξήγαγε σιτάρι. Και αυτή τη στιγμή τι καλύπτουμε στις ανάγκες μας σε ό,τι αφορά τα σιτηρά και σε ψωμί. Τι καλύπτει η ελληνική εθνική παραγωγή, τι ποσοστό. Λοιπόν, να κάνω μια σύντομη ιστορική αναδρομή, επιτρέψτε μου, ότι η Ελλάδα βγαίνοντας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από τον εμφύλιο, το μεγάλο πρόβλημα το οποίο είχε και τότε ήταν η έλλειψη μαλακού σταριού, το οποίο είναι αυτό από το οποίο κατασκευάζεται το ψωμί, για να μην υπάρχει σύγχυση. Άλλο το σκληρό σιτάρι, άλλο το μαλακό. Το αλεύρι για ψωμί γίνεται κατά κύριο λόγο από το μαλακό σιτάρι. Τότε λοιπόν, οι τότε κυβερνήσεις των αρχών της δεκαετίας του 50 λέγανε το σλόγγαν, επιτρέψτε μου να πω αυτή τη λέξη, σιτάρι, φυτέψτε, σπίρτε, όπως λέμε οι γεωπόνοι, ακόμα και στις γλάστρες. Ακόμα και στις γλάστρες. Πράγματι με τη βοήθεια των διευθύνσεων γεωργίας και ιδιαίτερα των υπηρεσιών των γεωργικών εφαρμογών, η Ελλάδα πάρα πολύ σύντομα έγινε αυτάρκης σε μαλακό σιτάρι. Το σκληρό τότε δεν είχε τα χαρακτηριστικά που έχει τώρα, οι ποικιλίες δεν ήταν κατάλληλες. Μέχρι πότε είμαστε αυτάρκης, κύριε Τζανακούλη? Είμαστε από τα τέλη σχεδόν της δεκαετίας του 50, αρχών της δεκαετίας του 60, με την εισαγωγή νέων ποικιλιών, κυρίως από την Ιταλία, ήρθε η φοβερή ποικιλία. Γιατί μέχρι τότε, ξέρετε, καλλιεργούσαμε... Μέχρι πότε είμαστε αυτάρκης, να μου πείτε? Από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Μέχρι τώρα που η ΟΚ άρχισε να δίνει τις επιδοτήσεις, τις επιλεκτικές καταστρέμα, κυρίως στο σκληρό σιτάρι, και στραφήκαμε στο σκληρό και αφήσαμε το μαλακό. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει εμείς σήμερα να καλλιεργούμε... Τι ποσοστό της ανάγκης της χώρας σε ψωμί και σε άλλα παράγωγα του σταριού που συμπληρώνουν αυτό που λέμε είδη βασικής διατροφής για το τραπέζι της ελληνικής οικογένειας, τι ποσοστό καλύπτει η εθνική παραγωγή και τι ποσοστό εισάγουμε? Ο απλός κόσμος, όταν του λες επισιτιστική κρίση, το μυαλό του πηγαίνει στην έλλειψη του ψωμιού. Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, άρα σήμερα η Ελλάδα βάσει των στοιχείων που υπάρχουν της Ελστάτ κυρίως λέμε ότι καλλιεργεί μόνον 1.200.000 στρέμματα με μαλακό σιτάρι. Μαλακό ξαναλέω. Ναι. Αυτό μας δίνει μια μέση παραγωγή της τάξης των 250 έως 300.000 τόνων. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από 1.000.000 περίπου τόνους. Το υπόλοιπο περίπου 75% το εισάγουμε από την Ουκρανία. Δηλαδή καλύπτουμε ένα 25%, έτσι. Το 70% σίγουρα το εισάγουμε. Το εισάγουμε. Ναι, ποιοτικό σιτάρι για αλεύρι. Διότι το σιτάρι όταν δεν είναι καλό, το μαλακό κυρίως, ναι, πηγαίνει και για ζωοτροφή και είναι πάρα, ναι, πολύ καλή ζωοτροφή. Ναι. Ναι. Τώρα κύριε Τζανακούλη, το κρίσιμο ερώτημα. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, εδώ και τώρα, για να μην μπει η Ελλάδα μας στο μάτι του κυκλώνα σε ό,τι αφορά την παραγωγή ψωμιού. Δηλαδή να μην λείψει το ψωμί από την ελληνική οικογένεια. Το μυαλό μας, πώς? Ότι η Ελλάδα δεν ακούω καλά. Ψωμί. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο, μπράβο. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, ακούω. Απευθύνομαι στον άνθρωπο που γνωρίζει και θέλω απάντηση. Ναι, σας λέω ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε περίπου 3 με 3,5 εκατομμύρια στρέμματα, άλλα 2,5 περίπου εκατομμύρια επιπλέον από αυτά που καλλιεργούμε. Πρακτικά πώς μπορεί να γίνει αυτό, με επιδότηση και πόσο στοιχίζει αυτή η επιδότηση? Η επιδότηση, εδώ θέλω να σταθώ λίγο, είναι πάρα πολύ χαμηλή και πρέπει να καταλάβει και ο αστικός πληθυσμός ότι επιδοτώντας ανακυλό ποσοτικά και ποιοτικά και όχι στο στρέμμα που είναι λανθασμένη η επιδότηση, το τονίζω, δεν έχω τον χρόνο να σας τα αναλύσω. Μην πάμε στα ειδικά. Προσέξτε. 100... Πόσο στοιχίζει αυτό, πείτε το. Με τους πόσο. Γύρω στα 150 εκατομμύρια. Δηλαδή, για να το πω σωστά, εάν το κράτος έρθει και επιδοτήσει αυτή τη στιγμή με 150 εκατομμύρια τον αγρότη σιτοπαραγωγό, η Ελλάδα μπορεί σε πιο χρονικό διάστημα μέσα να μην έχει ανάγκη τις εισαγωγές για να έχει ο Έλληνας και η Ελληνίδα το ψωμάκι στο τραπέζι. Ναι, από τώρα για να πιάσουμε την καλλιεργητική περίοδο που ξεκινάει από τον Οκτώβριο έως τέλος Νοεμβρίου. Μάλιστα. Για να έχουμε το χρόνο τέτοιο καιρό αυτάρκεια σε δικό μας. Το είπατε στην κυβέρνηση. Είστε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Το είπατε. Σας ακούνε. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Αυτό θα φανεί στην πορεία, μάλιστα. Έχω πει και στον Υπουργό. Τι να σας κάνω, και εσείς δεν πήγατε και στον κύριο Σιμίτη. Πρέπει να δοθούν κίνητρα. Κίνητρα. Ναι, λέω, δεν διατελέσατε κι εσείς. Εσείς εκεί επιμονή στη Νέα Δημοκρατία είσαστε. Δεν πήγατε και στον κύριο Σιμίτη λίγο εκεί για να σας ακούνε περισσότερο. Όποιος έχει περάσει από τον κύριο Σιμίτη, ακούγεται. Όποιος είναι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, τι να κάνουμε. Έχουμε ένα μείον. Όλοι όσοι έχουμε μείνει στη Νέα Δημοκρατία. Πιστοί και συνεπείς. Λοιπόν, λέτε ότι αν πέσουν 150 εκατομμύρια στο σιτοπαραγωγό αγρότη, στον παραγωγό μαλακού σταριού και επεκταθεί η καλλιέργεια, τον Οκτώβριο μέχρι τα τέλη του χρόνου η Ελλάδα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της. Αυτό λέτε. Θα καλλιεργήσει και θα έχει, μάλιστα, στο τέλος της καλλιεργητικής χρονιάς. Αλλά προσέξτε, αυτά πρέπει να τα καταλάβει ο αστικός πληθυσμός ότι είναι υπέρτος, διότι θα φταίει ο αστικός πληθυσμός τώρα. Θα ο την επιδότηση θα τη δώσουμε εδώ από την Ομόνια. Η κυβέρνηση θα τη δώσει. Το ψωμί θα είναι χαμηλότερο. Καθηγητά μου, τι να κάνει ο αστικός πληθυσμός? Ο αστικός πληθυσμός φταίει, ο συνταξιούχος φταίει που μπαίνει σε ένα ισόγειο στην Κυψέλη ή στα Πατήσια και έχει πεθάνει από τρία ψωμί. Δηλαδή εδώ οι κυβερνήσεις κάνουν την πολιτική. Δεν την κάνει ο αστικός πληθυσμός. Φτηνό ψωμί, ναι. Καταλαβαίνετε, μάλιστα, ότι είναι κοινωνικός ο ρόλος αυτών των κινήτρων, αυτών των επιδοτήσεων. Σωστά, πολύ σωστά. Και σε τέτοιες περιπτώσεις δεν πρέπει να επικαλιστεί κανένας ούτε γραμμές Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε ρήτρες, ούτε ξερήτρες. Μπράβο, σωστό. Εδώ είναι ειδική περίπτωση. Έτσι, σωστό. Έκτακτες ανάγκες, έκτακτα μέτρα. Ευχαριστώ. Ακριβώς. Και τους δυο σας. Θα επανέλθουμε στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ και τους δυο σας.